Χαίρομαι που είμαι μαζί σας εδώ στην έδρα της Περιφέρειας να συνεργαστούμε για ένα σοβαρό θέμα που είναι τα απορρίμματα και η διαχείριση των απορριμμάτων στη Δυτική Μακεδονία. Να είστε καλά. Περάστε, κύριε Γενική. Ευχαριστώ πολύ. Βρίσκομαι σήμερα στην Κοζάνη μετά από επιθυμία που εξέφρασα προς τον Περιφερειάρχη, τον κύριο Καρυπίδη, προκειμένου με τον Περιφερειάρχη, με τον Φόσα και τους δημάρχους της περιοχής, της περιφέρειας, να δούμε τρία θέματα. Το ένα θέμα αφορά το καινούριο Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων και την εφαρμογή του, που σημαίνει ότι ένας καινούριος σχεδιασμός, εθνικός σχεδιασμός, που έρχεται και δίνει κατευθύνσεις και πολιτικές σε μια άλλη φιλοσοφία, διαφορετική από αυτή που υπήρχε, η οποία συνίσταται στο ότι τα απορρίμματα θα πρέπει διαφορετικά, όπως γίνονταν μέχρι τώρα, να έχουν ως κεντρική επιλογή αυτό που η Ευρωπαϊκή Ένωση εδώ και χρόνια λέει και οι οδηγίες που έγιναν νόμος του ελληνικού κράτους προτάζουν, είτε δηλαδή πρόληψη να παράγουμε απορρίμματα, λιγότερα απορρίμματα, είναι υποχρέωσή μας, να επαναχρησιμοποιούμε υλικά, με τα πράσινα σημεία κυρίως, να προδιαλέγουμε τα υλικά συσκευασίας, αλλά και το βιοποδομήσιμο οργανικό κλάσμα και ό,τι ως υλικό δεν μπορεί να ανακτηθεί ή να χρησιμοποιηθεί, τότε μονάχα θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί με θερμικές επεξεργασίες ή άλλες μεθόδους. Το δε υπόλοιμα, το οποίο δεν μπορεί τίποτα να γίνει, θα καταλήγει σε χώρους οι οποίοι θα είναι αχητοί υγειονομική σταφής υπολοιμάτων. Αυτό ήταν γνωστό, πλην όμως καθυστερήσαμε χρόνια. Υπήρχαν στόχοι, οι οποίοι στόχοι για την πατρίδα μας, για τη χώρα μας, ζητήσαμε παράταση και αυτό που έπρεπε να επιτευχθεί για το 2015 πρέπει να το πετύχουμε το 2020. Όπως πάμε, γιατί είμαστε πολύ μακριά από τις υποχρεώσεις που πρέπει να τηρήσουμε, σύντομα θα φτάσουμε, εάν δεν επιτύχουμε την ανάκτηση και ανακύκλωση, να πληρώνουμε πρόστιμα για μια επίτευξη στόχων. Αυτό δεν πρέπει να γίνει. Η χώρα μας δεν το αντέχει. Αυτό το περιφερειακό σχέδιο, σύμφωνα με τη σημαντική εκείνη αρχή που αναφέρεται μέσα στο εθνικό σχέδιο και είναι πολιτική κατεύθυνση δηλαδή, είναι όλοι οι Δήμοι υποχρεωτικά, το τονίζω, θα πρέπει να εφαρμόσουν τοπικά σχέδια διαχείρισης. Δηλαδή τι σημαίνει αυτό? Θα πρέπει με πράσινα σημεία να κατευθύνουν και να εφαρμόζουν την επαναχρησιμοποίηση των υλικών. Πρέπει και προβλέπονται χρήματα, αν θυμάμαι καλά, από τον άξονα 26 του νέου ΕΣΠΑ, τα οποία θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν για ενημέρωση των δημοτών, πολιτών, των παραγωγών που παράγουμε απόβλητα. Θα μειωθούν λοιπόν τα απορρίμματα από την πρόληψη και πρέπει να μειωθούν. Αυτή είναι η κατεύθυνση. Υπάρχει εναρμόνιση της σχετικής οδηγίας εδώ περισσότερο από ένα χρόνο. Από την άλλη πλευρά θα πρέπει στα τοπικά σχέδια να εφαρμόζεται η προδιαλογή όλων των υλικών σε 4 κλάσματα που είναι το γυαλί, που είναι το χαρτί, που είναι το πλαστικό, που είναι το μέταλλο. Λοιπόν, αυτά οι Δήμοι θα πρέπει να εφαρμόσουν τα τοπικά σχέδια, να τα διαλέγουν και με βελτιώσεις σημαντικότατες που θα γίνουν στον ελληνικό οργανισμό ανακύκλωσης, θα δίνεται το δικαίωμα σε κάθε Δήμο να έχει το δικό του σύστημα αναλλακτικής ανακύκλωσης, που σημαίνει ότι πόροι θα κατέρχονται πλέον, όχι μέσω της ελληνικής εταιρείας ανακύκλωσης. Θα έχει δικαίωμα λοιπόν ο Δήμος, εφόσον εφαρμόσει
την ανακύκλωση να παίρνει τους αντίστοιχους πόρους απευθείας προκειμένου να τους χρησιμοποιήσει για επένδυση, για λειτουργία, καθώς επίσης θα μπορεί να πουλά και τα υλικά του με κάποιον τρόπο που θα μπορέσει πιθανόν σε συνεργασία και με την κοινωνική οικονομία που υπάρχει αυτή η δυνατότητα επιλογής. Οι δράσεις και εκείνα τα οποία θα λύνουν τα προβλήματα, δηλαδή ο εθνικός σχεδιασμός με απλά λογάκια, να περιέχει τα τοπικά σχέδια και εφόσον αφαιρεθούν αυτά τα οποία θα περιέχουν τα τοπικά σχέδια, αυτά θα πηγαίνουν στις εγκαταστάσεις του Φόδσα, ο οποίος θα χειρίζεται αυτό το μέρος των αποβλήτων. Αυτά επιτάσσει το νέο εθνικό σχέδιο, έτσι θα πρέπει να εκπονηθεί το περιφερειακό δικό σας σχέδιο, όπως και όλης της Ελλάδος. Νομίζω ότι η επίσκεψη του κύριου Γενικού είναι πάρα πολύ σημαντική σήμερα στην περιοχή μας. Μια περιοχή όπου για μία ακόμη φορά ξεκαθαρίσαμε στον κύριο Γενικό, αγωνίζεται για την αξιοπρέπειά της, δεν δέχεται προσβολές και πάνω απ' όλα αδικίες. Εμείς πήραμε μια σαφή εντολή από τους πολίτες της Δυτικής Μακεδονίας να αποκαταστήσουμε τις αδικίες, να επαναφέρουμε την ελπίδα και να αγωνιστούμε όλοι μαζί για την αξιοπρέπειά μας. Και γιατί τοποθετούμε έτσι? Γιατί και τα απορρίμματα έχουν να κάνουν με τον πολιτισμό και την αξιοπρέπειά μας. Δεν έχουν να κάνουν ούτε με τις κοινοτικές οδηγίες, ούτε με τα προστήματα. Πρέπει όλοι να έχουμε μια πολιτισμική συμπεριφορά, έτσι ώστε γινόμενοι όλοι καλύτεροι, καλυτερεύει και ο τόπος μας. Εμείς θα εργαστούμε, ο τόπος να γίνει καλύτερος, διορθώνοντας και τους εαυτούς μας. Αλλά αυτοί που φέρουν την ευθύνη των κεντρικών αποφάσεων πρέπει να προβληματιστούν. Και έρχομαι στο θέμα που έχει να κάνει με το ΣΔΙΤ. Έχουμε ένα εθνικό σχέδιο. Το περιέγραψε πάρα πολύ εύστοχα ο κύριος Γενικός. Ταυτιζόμαστε απόλυτα με αυτό το εθνικό σχέδιο. Δυστυχώς όμως η Δυτική Μακεδονία δεν μπορεί να συμμετάσχει σε αυτό το εθνικό σχέδιο, γιατί κάποιοι πολλά χρόνια νωρίτερα φροντίσανε την Δυτική Μακεδονία να την έχουν αποκλεισμένη. Εμπιστευτήκαμε μια εταιρεία των Δήμων, τη Διάδημα. Έχει σημαντικά δείγματα θετικά γραφής. Η εξέλιξη όμως των πραγμάτων δημιουργεί ερωτηματικά, δημιουργεί προβληματισμούς και για τη βιωσιμότητα του εγχειρήματος, αλλά πολύ περισσότερο το πώς θα αναπτυχθούν αυτά τα τοπικά σχέδια στους Δήμους, πώς θα έχουν έσοδα οι Δήμοι από την ανακύκλωση, όταν όλα αυτά πάνε στη Διάδημα και δίπλα από τη Διάδημα θα είναι και το ΣΔΙΤ. Αυτά προς προβληματισμό των πολιτών. Η θέση μας είναι ξεκάθαρη και πιο δυναμωμένη στο ότι δεν μπορούμε να απδεχτούμε τη σύμπραξη αυτή που βάζει σε περιπέτεια πρωτίστως τα εδάφη της περιοχής. Η Δυτική Μακεδονία ανήκει στους Δυτικομακεδόνες. Κανείς μέτοχος της ΔΕΗ δεν θα εγείρει στην περιοχή μας εδάφη. Είναι κόκκινη γραμμή και είναι δέσμευση και προεκλογική. Και τώρα που σας ομιλώ, θα δώσω όλες τις δυνάμεις μου και μαζί με εμένα πιστεύω όλοι οι πολίτες της Δυτικής Μακεδονίας αυτές τις εξέλιξεις που βάζουν σε περιπέτεια τα εδάφη και κατ' επέκταση την ύπαρξή μας και την αξιοπρέπειά μας, εμείς δεν θα το επιτρέψουμε.